είπαν για ποιο λόγο γίνανε αυτά, πιστεύετε. Λοιπόν, 35% απάντησαν φτώχεια και οικονομικά προβλήματα. 27% πίεση από συμπαίχτες ή αξιωματούχους. Παράγοντες δηλαδή. 24% εύκολο χρήμα. Και τα υπόλοιπα είναι απειλές κατά οικογένειες κτλ. Και μάλιστα τους ρώτησαν κιόλας, για ποιους λόγους πιστεύεις ότι κάποιος δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ένα, προσωπική αξιοπρέπεια. Είναι οι τρεις απαντήσεις, τα ηθικά στοιχεία. Δύο, απογοήτευση οικογένειας και συγγενικών προσώπων. Τρία, απογοήτευση ομάδας και οπαδών. Μέτρα πρόληψης. Αυτά κουβεντιάζουμε σήμερα, κύριε Υπουργέ. Τα ξέραμε 4 χρόνια πριν. Και σήμερα κουβεντιάζουμε τα μέτρα που παίρνουμε. Ένα, καθαρά αντικό τους, πληρωμές στην ώρα, υψηλά συμβόλαια. Δύο, καλύτερες συνθήκες εργασίας και σεβασμός στο εργασιακό περιβάλλον. Τρία, ενημέρωση για τους κινδύνους της χειραγώγησης αγώνων. Τέσσερα, εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί το σύστημα χειραγώγησης αγώνων. Αυτό γίνεται λοιπόν εδώ πέρα σήμερα. Τα μέτρα τα οποία δεν θα λύσουν το πρόβλημα, το ξέρετε αυτό. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, είναι κλιματικές οργανώσεις. Και η προσπάθειά μας, πιστέψτε με, γιατί αυτό το οποίο ζούμε και θα ζήσουμε ενδεχομένως, γιατί ανέφερε πριν από το Πανεπιστήμιο, είναι πολλά τα χρήματα. Αυτό ζούμε, αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Και κάποιοι άνθρωποι αντιστέκονται και κάποιοι δεν αντιστέκονται. Ξέρετε τι σημαίνει συνήθως. Ο χώρος κινδυνεύει όχι μόνο από το ίδιο το γεγονός, αλλά και από τη φήμη που αναπαράγεται από αυτά τα γεγονότα. Από τη φήμη. Και το σύνηθες είναι, το ζείτε οι πάντες, ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Κάποιοι που εμπλέκονται είναι η λογική της σκολοβής αλεπούς. Ρίχνουν τη λάσπη για τους υπόλοιπους για να καλυφθούν αυτοί. Ένα. Δύο. Φοβόνται. Φόβος. Και αυτή η κίνηση με τα έπαθλα, πέρα από ενημέρωση, διώχνει το φόβο. Και αυτό πρέπει να το μήνυμά μας, να μην φοβόνται. Η θέση μας, σαν Υπουργείο εσάς, σαν Ομοσπονδίες εμάς και σαν παράγοντες, η θέση μας είναι να μην φοβόνται. Πρέπει να το πούνε. Σήμερα, σας το λέω και να τριχιάζω αυτή τη στιγμή, λίγο πριν έρθω εδώ, ήμουν στην Ομοσπονδία και έλαβα ένα ανώνυμο γράμμα. Για άσχετο θέμα, το οποίο ένας γονέας μου κατήγγειλε κάτι προς τον πρόεδρο. Και ξέρετε πώς τέλειωνε. Το έχω γράψει γιατί. Τελειώνει με το εξής. Μου κατήγγειλε κάτι το οποίο μόλις το διάβασα ανατρίχιασα. Ένας δειλός γονέας θαυμαστεί στο προσπαθειό σας. Όλοι αυτοί που πήραν μέρος στην έρευνα, κύριε Υπουργέ, είναι αθλητές, οι οποίοι ξέρουν τι βιώνουν, αλλά φοβούνται να καταγγείλουν. Φόβος υπάρχει. Και λογικό είναι. Γιατί ξέρετε πιο πολύ, πού θα πλέξω τώρα. Πού θα πλέξω. Λοιπόν, αυτές οι κινήσεις είναι για να μπορέσουν να το πούν, να έχουν φωνή και να μην φοβούνται πως θα πλέξουν. Ο δικός μας ο ρόλος, και ο δικός μας σίγουρα αυτός θα είναι να τους ενθαρρύνω, να μην φοβόνται, να έρθουν να καταγγείλουν, να προστατευθούν, γιατί μπορεί να πέσει πια όλο το αυτό η εγκληματική οργάνωση πάνω τους, για να δώσουμε λύση. Γιατί όσο το αφήνουμε, το πρόβλημα θα γιγαντώνεται. Και όσο δεν μιλάμε, θα αφήνουμε αυτούς που είναι μέρος του προβλήματος να έρθουν λάσπη παντού. Και αυτή, πιστέψτε με, είναι η αρχή του τέλους του αθλητισμού μας. Είναι η αρχή του τέλους. Ενδεχομένως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρό είναι. Είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύουμε. Είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι πιστεύουμε πραγματικά. Και ενώ το γνωρίζουμε χρόνια και το γνωρίζουν χρόνια, δεν κάνανε κινήσεις. Εγώ αυτό έχω να πω. Συγχαρητήρια που είναι αυτή η κίνηση που γίνεται. Πίσω από ό,τι θα είμαστε αρρωγοί, θα είμαστε προστάτες σε αυτό το πράγμα, το ξέρετε. Όχι μόνο έχω σε ομοσπονδία που έχει πολλά μέλη και πάρα πολλοί αθλητές. Δεν λέω μόνο αυτό. Ως άνθρωπος και ως άνθρωποι του αθλητισμού που βρισκόμαστε εδώ επειδή θέλουμε να υπηρετήσουμε το άθλημα. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω.